Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και στη σημερινή επανελήνηση. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που προσήλθε στην εκδήλωσή μας στις 22 του μηνός στο ξενοδοχείο President. Αν και δύσκολη μέρα, μας θύμισε με την παρουσία του. Για όσους δεν μπόρεσαν, δεν τα κατάφεραν, ελπίζουμε την επόμενη φορά, η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι και αυτή πολύ κοντά, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, θα κάνουμε την παρουσίαση του μεγάλου έργου του κυρίου Πλεύρη, ο Μέγας Αλέξανδρος. Οπότε θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι όλοι μαζί σε κάποιο χώρο συνάντησης για να απολαύσουμε και το καινούργιο έργο του κυρίου Πλεύρη. Να κάνουμε μια παρουσίαση της κάρτας επικοινωνίας και να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε δύο θεματάκια. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι να ευχαριστήσω ξανά την Ελεύθερη Ώρα, την εφημερίδα. Κυριακή κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του κυρίου Πλεύρη, τα 20 πρωτόκολλα της προδοσίας, ένθετο και αυτό με την Ελεύθερη Ώρα. Και ακολουθεί αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, μαζί με το άρθρο πάλι του κυρίου Πλεύρη που θα έχει, θα ακολουθήσει και το τρίτο βιβλίο κατά σειρά, η Βασιλεία, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μην χάσετε λοιπόν την Ελεύθερη Ώρα, την Κυριακή που μας έρχεται. Σήμερα όμως θα ήθελα να προκαλέσω λίγο, ορμόμενος από ένα τηλεφώνημα που έγινε στο γραφείο και ήμουνα παρόν εκείνη τη στιγμή, σήκωσα εγώ ίδιος το τηλέφωνο σε μια εκπομπή βραδινή. Μια κυρία πήρε να μας ευχαριστήσει για αυτό που βλέπει μέσω της επανελήνησης. Μου λέει: βάζω τα παιδιά μου και παρακολουθούν την εκπομπή σας ακριβώς για το λόγο ότι πιστεύω ότι ενδυναμώνει το ελληνικό συναίσθημα και γι' αυτό τους βάζω να το παρακολουθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου, ανώνυμη κυρία, αλλά τουλάχιστον είπε ένα καλό λόγο, γιατί συνήθως τα ανώνυμα τηλεφωνήματα ή βρίζουν ή μας κακολογούν. Σήμερα το έπος, ένα έπος πραγματικό, το έπος 28 Οκτωβρίου. Δεν θα μιλήσουμε με γνώμες, δεν θα μιλήσουμε με απόψεις, θα μιλήσουμε με στοιχεία, με καταγραφές και αποδείξεις, γιατί εμείς αυτό κάνουμε στο ηλεκτρόν. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό μας πακέτο. Είναι η βιογραφία του Ιωάννη Μεταξά, νεοελληνική ιστορία, η ταραχώδης περίοδος 1535. Ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά, γιατί δεν είναι μόνο τα εγκλήματα που έκανε η αριστερά, είναι και οι εθνοπροδοσίες που έκανε η αριστερά. Η μεγάλη καταχνιά 41-44, τι επακολούθησε μετά τη φυγή ενός μεγάλου ηγέτη που κρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή την Ελλάδα. Και το ημερολόγιο του Γκέμπελς που δεν είναι τίποτα άλλο από αποδείξεις το πώς πρέπει οι Έλληνες να νιώθουν περήφανοι όταν ο εχθρός κερδίζει και εξυμνεί τον αντίπαλό του. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Μόνο οι Έλληνες το καταφέραν. Και δύο καταπληκτικά βιβλία να τα δείξω και εδώ λίγο στο φακό. Κορόιδο Μουσολίνη, είναι από τον Γιάννη τον Γιαννάκηνα και τον Πελασγό. Πώς οι Έλληνες τότε διασκεδάζανε τον εχθρό. Πολλές σελίδες με γελιογραφίες, θα τις δείτε και εδώ. Οι γελιογραφίες της τότε εποχής. Και άλλο ένα, σελίδες δόξης και μεγαλείου. Είναι επιπρόσθετο αυτό στο πακέτο μας σήμερα. Είναι συν 20 ευρώ αυτά τα δύο βιβλία που αξίζει τον κόπο να τα πάρετε. Γιατί πάντα οι Έλληνες γλεντούσαν τον εχθρό. Αυτό είναι η αλήθεια, όσο λίγοι κι αν ήταν. Στο 210-36-05-305 σηκωθείτε και πάρτε σήμερα το σημερινό μας πακέτο από 100 ευρώ μόνο με 30 και το DVD, όχι, με περιγραφή του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη, ένα υπέροχο DVD, από 100 ευρώ μόνο με 30, γιατί οι αποδείξεις ενδυναμώνουν το εθνικό συναίσθημα. Και σήμερα προκαλώ, βάλτε τα παιδιά σας να δουν αυτή την εκπομπή. Στο 210-36-05-305, από 100 ευρώ μόνο με 30, ξεκινήστε τώρα να παίρνετε όλες τις αποδείξεις και να καλησπέρισω το σημερινό μου καλεσμένο, κύριε Πλεύρη. Σήμερα, καλησπέρα. Έπος. Να μπούμε κατευθείαν, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και θα είμαι πολύ γρήγορος στις περιγραφές μου. Το 1940, τον Οκτώβριο του 40, εάν κοιτάξετε το χάρτη της Ευρώπης, θα διαπιστώσετε ότι τότε ο Χίτλερ επεκράτησε όλη την Ευρώπη, διότι είχε καταλάβει την Πολωνία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία. Εν συνεχεία διαπιστώνουμε ότι η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία ήσαν σύμμαχοί του. Ευμενώς ουδέτερη η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία. Ακόμη σύμμαχος η Φιλανδία. Έτσι λοιπόν σε όλη την Ευρώπη επεκράτει ο Άξον.
Όταν λοιπόν μας επετέθησαν οι Ιταλοί, οι μόνοι οι οποίοι αντιστάθησαν αντίον του Άξονος είμεθα εμείς. Γνωρίζουμε τα γεγονότα, τα οποία ουδείς αμφισβητεί και τα οποία περιγράφει πολύ ωραία ο πρεσβευτής της Ιταλίας, διότι μου αρέσει να επικαλούμε τον αντίπαλο, ο Γκράτσι, Εμμανουέλε Γκράτσι, στο βιβλίο του «Η αρχή του τέλος», «Il principio della fine». Λέει λοιπόν πώς ξεκίνησε να πάει να παραδώσει το τελεσίγραφο το ιταλικό με το οποίο η Ιταλία εζήτη την παράδοση της Ελλάδος. Το τελεσίγραφο αυτό το έλαβε ο Γκράτσι στις 27 Οκτωβρίου όταν είχε μία δειξίωση προς τιμήν του γιου του Πουτσίνη στην Ιταλική πρεσβεία και είναι κινηματογραφικό πως το τελεσίγραφο ήρχε το κομμάτι-κομμάτι μέχρι να αποκρυπτογραφηθεί και την αγωνία που είχε μήπως έπρεπε να το δώσει εκείνη την ώρα. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκίνησε στις 3 η ώρα με το αυτοκίνητο του στρατιωτικού ακολούθου και έχοντας τη γαλλική σημαία για να παραπλανήσουν και πήγε στην Κηφισιά στο σπίτι του Μεταξά. Οδηγούσε ο στρατιωτικός ακόλουθος, υπήρχε ένας διερμηνεύς και ο Γκράτσι. Φτάσανε στο σπίτι του Μεταξά, εκεί Λεβίδου και Κεφαλονίας που υπάρχει ακόμη. Ήτανε σκοτάδι, ούτε φρουρές, ούτε φωταψίες, ούτε ασφάλειες απ' έξω. Του λέει του συνταγματάρχου Κόντι, του στρατιωτικού ακολούθου, «Είσαι βέβαιος εδώ μένει ο Μεταξάς?» Λέει «Ναι». Κατεβαίνουν, κοιτάνε στο κουδούνι, Ιωάννης Μεταξάς, και χτυπάνε το κουδούνι. Τα περιγράφει τώρα στο βιβλίο του ο Γκράτσι ως εξής. «Μέχρι ότου δοθεί από μέσα η απάντηση και παρήθα αρκετά λεπτά, διότι φυσικό νήτο κατ' εκείνη την ώρα να κοιμούνται όλοι. Η αγωνία μου είχε ενταθεί και η συνείδησή μου με επίεζε, σκεπτόμενος ότι τη στιγμή είναι εκείνη, εγινόμενη συνένοχος μιας ατιμίας. Είδα επιτέλους να ανάβει το φως και το Μεταξά να κατεβαίνει. Με γνώρισε και διέταξε το σκοπό να με αφήσει να περάσω. Μου έδωσε το χέρι και μου οδήγησε ένα μικρό σαλόνι. Μόλις εκαθίσαμε, του είπα ότι έχω να του κάνω μία ανακοίνωση και του έδωσα το έγγραφον. Ήρχισε με τα προσοχής να το διαβάζει. Παρακολούθησα τη συγκίνησή του και στα χέρια του και στα μάτια του. Όταν τελείωσε την ανάγνωση, εσήκωσε το κεφάλι του και κάρφωσε τα μάτια του επάνω μου με σταθεράν φωνήν και βλέποντάς με κατάματα μου είπε, αυτό σημαίνει πόλεμον». Η συζήτηση γίνεται στη γαλλική και η φράση σήτω «Alors c'est la guerre». Του απήντησε αργά και σιγά ότι τούτο θα ήταν δυνατόν να αποφευχθεί εάν η ελληνική κυβέρνηση έδινε διαταγή να επιτραπεί στα τμήματα του Ιταλικού στρατού. Μου απήντησε «Όχι». Του πρόσθεσα, αν ο στρατηγός Παπάγου συμπορούσε για του ασυρμάτου να διαβιάσει μία διαταγή, ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε, όχι αδύνατον. Εψιθύρισα, δεν χάνω την ελπίδα. Ο Μεταξάς σηκώθη και με συνόδευσε μέχρι τη θύρα χωρίς να μου δώσει απάντηση. Προσέχτε τι λέει ο εχθρός. Έφυγα υποκλινόμενος με το βαθύτερο σεβασμό πρωτουγέροντος αυτού, που επροτίμησε τη θυσία αντί της υποδηλώσεως. Έφυγα ταπεινωμένος και με σφιγμένη την ψυχή μου από μίσος δια το επάγγελμά μου. Μόλις έφυγε ο Γκράτσι, αμέσως ο Μεταξάς ειδοποίησε τον πολίτη, τον διευθυντή του γραφείου του και του είπε, τον βασιλιά, τους στρατηγούς, τον παπάγο, τα σύνορα, γενικός συναγερμός. Και κατέβηκε στο Υπουργείο των Εξωτερικών, όπου είχε συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πρώτος που είχε φτάσει εκεί, το Αμβρόσιος Τζίφος, έμενε κοντά, ή το Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Στα απομνημονεύματα του περιγράφει ότι μπήκα μέσα στην αίθουσα συσκέψεων, στο μεγάλο τραπέζι, καθόταν ο Μεταξάς, έχοντας έναν όγκο χαρτιά μπροστά του. Έλαμπε σαν να είχε απαλλαγή από ένα βάρος. Και πράγματι είχε απαλλαγή από ένα βάρος. Δεν έχουμε χρόνο να σας εξηγήσω πόσο Μεταξάς περίμενε τον πόλεμο. Αν διαβάσετε όμως το ημερολόγιο του, αυτά όλα θα τα βρείτε σε αυτό το βιβλίο, λέει 13 Οκτωβρίου ησυχία, 14 Οκτωβρίου ησυχία, 16 Οκτωβρίου εξακολουθεί η παράδοξη ησυχία, 19 Οκτωβρίου ησυχία και συνεχίζει και φτάνει
25 Οκτωβρίου. Σήμερα δεν έγινε η Ιταλική επίθεση. 26 Οκτωβρίου. Ούτε σήμερα επίθεση. 27 Οκτωβρίου. Τη νύχτα, ούτε σήμερα η επίθεση. Συνδυάζουν πληροφορία και φήμας. Απέκτησα πεποίθηση ότι πρόκειται περί σκηνοθεσίας διεπιχειμένη αύριο ίσως επίθεση. Εννοείται ότι ελαγοκοιμήθηκα 2 ώρες διακοπτόμενος από το τηλέφωνο. Και έτσι, άλλη φορά θα σας πω πώς το ήξερε, γιατί είναι περιπετειώδες. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Γκράτσι και ο Μεταξά σημειώνει αυτή τη μεγαλειώδη σκηνή στο ημερολόγιο του με μία σειρά. Νύχτα στις 3 με ξυπνούν. Έρχεται ο Γκράτσι. Πόλεμος. Αυτό ήταν. Ποιον ξύπνησε ο Γκράτσι τη νύχτα εκείνη, ποιον, τον Μεταξά. Ξύπνησε κανέναν άλλον, όχι τον Μεταξά. Και όλες οι τύχες και τα πεπρωμένα της Ελλάδος και η ελληνική ιστορία εκείνη τη στιγμή ισχύρας ποιού ήσαν στο Μεταξά. Αυτό λοιπόν το Μεταξά, αύριο και μεθαύριο, η πολιτική ηγεσία, τα κόμματα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα τολμήσουν να τον επενέσουν. Όπως δεν θα τολμήσουν να επενέσουν ούτε τον ανώτατο άρχοντα, το βασιλέα Γεώργιο, ούτε το στρατάρχη Παπάγο. Γιατί? Διότι είναι γρεκύλοι, διότι είναι ξεφτυλισμένοι και λένε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι πολεμήσαμε χωρίς αρχηγούς. Οι Άγγλοι είχαν τον Τζόρτσι, οι Γερμανοί είχαν τον Χίτλερ, οι Ιταλοί τον Μουσουλίνι, οι Ρώσοι τον Στάλιν, οι Γάλλοι τον Ντεγκόλ. Εμείς ποιον είχαμε? Κανένα. Είχαμε το λαό. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια σας, οι θείοι σας, τα ξαδέρφια σας, οι κουμπάροι σας. Εκείνο το πρωί δεχθήκανε τον Γκράτσι και λέγανε όλοι, όχι δεν παραδεινόμεθα. Και ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο ένας, ο άλλος, είχαν κάνει τα επιτελικά σχέδια, είχαν φτιάξει τη γραμμή Μεταξά, είχαν εφοδιάσει στο στρατό. Όχι, αυτά είναι παραμύθια. Αρχίζει λοιπόν ο πόλεμος. 2 διατάγματα υπέγραψε ο Μεταξάς. Έκανε το σταυρό του, το διάταγμα της επιστρατεύσεως και ένα διάταγμα ηθικής φύσεως. Ουδής καθίσταται πλουσιότερος εκ του πολέμου. Πώς περιγράφει τώρα άλλος εχθρός, ο Τσιάνο, ο Υπουργός Εξωτερικών, στο ημερολόγιο του. Θα τα διαβάσετε εδώ μέσα. 28 Οκτωβρίου, επίθεση στην Αλβανία. Παρά την κακοκαιρία, ο στρατός μας προελάβνει ικανοποιητικά και έτσι χωρίς αεροπορική κάλυψη. 28 Οκτωβρίου και τώρα, στις 6 Νοεμβρίου, μερικές μέρες μετά, γράφει «Ύστερα από επιχειρήσεις 8 ημερών», γράφει ο Τσιάνο, «η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά». 15 Νοεμβρίου, τι γράφει ο Τσιάνο? Φαίνεται ότι οι Έλληνες επανέλαβαν την επίθεσή τους σε όλο το μέτωπο με σημαντικές δυνάμεις. Ως τώρα αντισταθήκαμε αρκετά καλά. Τα νέα από την Αλβανία είναι πιο σοβαρά. Η πίεση συνεχίζεται και η αντίσταση γίνεται δύσκολη και στερούμε θαυμαραίων όπλων, ενώ το ελληνικό πυροβολικό είναι φοδιασμένο με σύγχρονα όπλα και δρά αποτελεσματικά. Συνεχίζω. Ο Σορίτσε, στρατηγός και υπουργός, 4 Δεκεμβρίου, τα γράφει ο Τσιάνος στο ημερολόγιο, τηλεφωνεί ότι χάσαμε το Πόγραδετς και ότι οι Έλληνες διέσπασαν τις γραμμές μας. Προσθέτει ότι ο Σοντού θεωρεί πως κάθε στρατιωτική δράση είναι αδύνατη και πρέπει να αναζητηθεί πολιτική λύση. Ο Μουσολίνι είναι απογοητευμένος, μου λέει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Είναι γελίο, αλλά πρέπει να ζητήσουμε την παρέμβαση του Χίτλερ για ανακοχή. Και αυτό είναι αδύνατο, συνεχίζει. Οι Έλληνες θα θέσουν ως πρώτον όρο την προσωπική εγγύηση του Φίρερ ότι δεν θα επιχειρήσουμε τίποτα εναντίον του στο μέλλον. Και καταλήγει, η ημεραρχία Σχένε διαλύθηκε από ελληνική επίθεση. Αυτά τα λέει ο Τσιάνο. Τα ίδια μπορεί να διαβάσετε και σε άλλα βιβλία. Αλλά θα κατέβω σήμερα από τα ύψη εκείνα, τα ιδανικά που οι Έλληνες εφάνισαν αντάξει της ιστορίας τους, διότι ο Μεταξάς καθόρισε ποιος είναι ο σκοπός του αγώνος. Πού να τα σκεφτούν αυτά. Ορίστε τι γράφει ο Μεταξάς. Εδώ, τι είπε. Θα νικήσομεν, βέβαιος, αλλά δια τους Έλληνας υπέρ την νίκην η δόξα. Ποιος μπορεί να πει τέτοια πράγματα, ο Σιμίτης,
στα Ήμια. Ποιος μπορεί να τα πει. Σήμερα που τρώμε καρπαζές από τους Τούρκους και δεν τολμήσαμε να πούμε στους Ευρωπαίους. Με συγχωρείτε κύριοι της Ενωμένης Ευρώπης. Λάβατε μέτρα υπέρ της Ουκρανίας, η οποία δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Και για την Κύπρο δεν λαμβάνετε μέτρα. Αλλά βγάζετε μια απλή ανακοίνωση με την ΑΟΣ. Παρακολούθησε έναν καθηγητή στην τηλεόραση, ο οποίος ομίλει για τα γεγονότα και τους, τους Τούρκους στην ΑΟΣ της Κύπρου. Προσέξτε τι είπε αυτός ο καθηγητής. Είπε ότι εάν οι Τούρκοι τολμήσουν να πειράξουν την ΑΟΣ και να θίξουν τα συμφέροντα των Εβραίων, του Ισραήλ, το Ισραήλ σε μισή ώρα θα βυθεί στα τουρκικά πλοία. Μπράβο τους. Αυτοί είναι άντρες. Αυτοί είναι πατριώτες. Αυτοί έχουν κράτος. Όχι εμείς. Σε μισή ώρα, εάν θίξουν το Ισραήλ, θα βουλιάξουν τα πλοία. Αναγκάζομαι να καταντούμε, να θαυμάζουμε το Ισραήλ. Βεβαίως. Μπράβο τους. Τα βλέπετε, κυρία Γιαννακάκη, που λέτε ότι είμαι αντισημίτης. Να το. Μπράβο τους, λέω. Σε μισή ώρα. Εμείς τι κάνουμε. Έρχονται τα πλοία τα τουρκικά στα χωρικά μας ύδατα, τους παρακολουθούμε. Παραβιάζουν τον ενάριο χώρο, τα παρακολουθούμε. Μας βρίζουν, τα παρακολουθούμε. Εξαφάνισαν 120.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, τα παρακολουθούμε. Χάνουμε τη Θράκη, χάνουμε τη Θράκη. Οι Τούρκοι κάνουν δικό τους κόμμα. Και μέσα στο χωριό Ωραιών, τι κάνουν, μια βιβλιοθήκη που τη λένε του Ευρενός Πασά, αυτού που κατέλαβε τη Θράκη. Και εμείς παρακολουθούμε. Σήμερα στο 210-36-05-305 πάρτε όλα τα στοιχεία που ενδυναμώνουν το εθνικό συνέστημα. Εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε, άσχετα αν η προπαγάνδα η σημερινή δεν μας βοηθάει. Βοηθήστε εσείς οι ίδιοι τα παιδιά σας με αποδείξεις, όχι με γνώμες. Οι γνώμες είναι γνώμες. Οι αποδείξεις είναι καταγεγραμμένες. Στο 210-36-05-305 μη χάνετε τη σημερινή ευκαιρία. Παίρνετε όλα τα βιβλία και αναλύετε όλη η τότε εποχή. Το έπος των Ελλήνων. Αλλά επίσης αναλύουμε και τις εθνοπροδοσίες κάποιων κυρίων τότε. Στο 210-36-05-305 μη χάνετε τα σημερινά στοιχεία. Μόνο στοιχεία, όχι γνώμες. Όλα καταγεγραμμένα. Κύριε Πλεύρη, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά όχι, καλά κάνει και λες. Να ενημερώνεται ότι είναι αποδείξεις. Είπες πολύ σωστά ότι απέναντι των γνώμων αντιτάσσουμε γνώσεις. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ανακοίνωση που έστειλαν στους φοιτητές η επιστολή των εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ, των Κουκουέδων, των Μπολσεβίκων, για την 28 Οκτωβρίου. Βρε, δεν ντρέπεστε. Έχετε φιλότιμο να μιλάτε για την 21η Απριλίου αντί να ντρέπεστε. Αλλά πού βασίζεστε? Στην άγνοια. Και όχι μόνο βασίζεστε στην άγνοια, αλλά λέτε και στους μαθητάς να μάθουν. Λένε λοιπόν αυτοί οι κουκουέδες εκπαιδευτικοί. Το κάλεσμά μας αυτό θέλουμε να είναι μια αφορμή, λένε στο μαθητή, να ψάξεις περισσότερο, να ρωτήσεις, να μάθεις και να διαβάσεις. Μάλιστα, αυτό λέμε κι εμείς. Και έχουμε, και εμείς, εδώ, διαβάσει, αυτό και έχουμε εδώ στο βιβλίο, εδώ, ο λαός ξεχνά τι σημαίνει αριστερά να και οποιοδήποτε από αυτούς τους πάμε. Είστε καθηγητέ. Πρέπει να πιστεύετε στην αλήθεια και στο διάλογο. Λέω ότι είστε ψεύτε. Σας καταγγέλλω ότι είστε άρχοι ψεύτε. Διότι εξαπατάτε τους μαθητάς. Είστε ψεύταροι. Γιατί? Διότι το 1940 οι Γερμανοί είχαν υπογράψει αυτό το σύμφωνο. Βλέπετε τον Πατερούλη, τον Στάλιν με τον Ρίπεντρο. Είχε υπογράψει το σύμφωνο το γερμανοσοβιετικό, βάσει του οποίου γίνανε αυτά τα οποία γίνανε. Οι κουκουέδες εδώ, όπως και σε όλη την Ευρώπη, τι έκαναν? Υπεστήριζαν τον Χίτλερ. Όταν επετέθη ο Χίτλερ αντίον της Γαλλίας, ο αρχηγός των Κουκουέδων, ο Τορές, δραπέτευσε και πήγε στη Μόσχα και έριξε το σύνθημα «Πουρκουάε Πουρκί». Γιατί και για ποιον να πολεμήσουμε, οι Πουρκουάδες. Την ίδια εποχή και οι κομμουνιστές εδώ στην Ελλάδα, ο Μέν Ζαχαριάδης έστειλε μια επιστολή από τις φυλακές Κερκύρας στο Μανιαδάκη, τον Υπουργό Ασφαλείας, και λέει να πολεμήσουμε εναντίον των Ιταλών, μπράβο του, και μετά με δύο άλλες επιστολές την ανακαλεί. Γιατί του είπαν οι κομμουνιστές το κουκουέ, τι κάνεις ρε, εμείς είμαστε σύμμαχοι με το Χίτλερ. Και ανακάλυψε επιστολές. Και τι έγραφε, εσείς του πάμε, ελάτε εδώ αν έχετε ανδρισμό, αν είσαστε άνδρες ρε, αν φοράτε μπαντελόνια.
επίσημη ανακοίνωση, υπογραφή, Ζαχαριάδης, 15 Ιανουαρίου 1941. Διαβάστε και το ΣΟΣΠΑΣ, τι λέει, κύριος εχθρός του λαού της χώρας είναι ο Μεταξάς και ότι η ανατροπή του είναι το πιο άμεσο και ζωτικό συμφέρον του λαού μας. Και τι λένε ακόμα, ακούστε τι λένε. Ο Μεταξάς από την πρώτη στιγμή έκανε αντίθετο, έκανε πόλεμο φασιστικό, κατακτητικό πόλεμο και καλούν τους φαντάρους να πάρουν την εξουσία, να μην πολεμήσουνε. Τα λέτε με υπογραφές. Για χαρά, Νίκος Ζαχαριάδης, αποφάσεις που δημοσιευθήκαν στις 6 Ιανουαρίου του 1941. Λοιπόν, και μάλιστα απήντησε και ο Ζαχαριάδης, αν όπως λέτε ο λαός είναι με το Μεταξά, τότε πρέπει να πάμε ενάντια στο ρέμα. Απ' την Κοριτσά και πέρα οι στρατιώτες μας χύνουν άδικα, σφάζονται άδικα. Λοιπόν, και ο Μεταξάς έκανε πόλεμο. Προδώσατε την 28 Οκτωβρίου και συνεργαστήκατε, κύριοι του ΠΑΜΕ, συνεργαστήκατε, προσέχτε, με την Γκεσταπό. Το φαντάζεστε, με την Γκεσταπό. Μόλις όμως οι Γερμανοί επετέθησαν αντίον της Ρωσίας, τότε ξύπνησε ο πατριωτισμός των κουκουέδων και του ΠΑΜΕ. Και τότε είπανε, βασικό καθήκον μας είναι τι, να υποστηρίξουμε ποιον, τη μάνα μας, ποια είναι η μάνα τους, η Σοβιετική Ένωση. Αυτά είναι εδώ μέσα με επίσημα στοιχεία. Ποιος από αυτούς εδώ, τους ψευταράδες του ΠΑΜΕ, που αν έχουν φιλότιμο περιμένω αύριο να έρθει ένας από αυτούς μεθαύριο, όποτε θέλει εδώ, χωρίς τηλέφωνο, να έρθει στο Κόντρα και να πει, κύριε Πλεύρη, μας είπατε ψεύτες, κάθομαι να συζητήσουμε μαζί σας, να δούμε ποιος είναι ο ψεύτης. Έχετε τον αδεισμό? Όχι. Έχετε την ιδεολογική πίστη ότι πιστεύετε τα αληθή? Όχι. Γιατί? Άμα θέλετε, ελάτε και θα σας πω γιατί και από πού ψωμίζεστε. Θα σας τα πω όλα. Προστατέψτε τα παιδιά σας. Το 2-10-36-05 είπαμε. Γνώμες, είδατε. Πάμε, λέει. Στέλνουνε στα παιδιά σύσταση να μάθουνε. Εδώ, δώστε τους λοιπόν. Εδώ. Δείχτε και λίγο του κύριου Πλεύρη το έγγραφο σας. Κύριε, κύριε Λοβέρδο, είστε υπουργός παιδείας, έτσι. Πώς επιτρέπετε να αποφθήνονται οι βρωμομπολσεβίκοι στη νεολαία και να λένε ψέματα? Κατηγορούν το Μεταξά, λέει. Ο στρατός βρέθηκε απροετοίμαστος, χωρίς οχυρωματικά έργα. Πέστε μου ποιος δεν ξέρει τη γραμμή Μεταξά, τα οχυρά όπου κρατήσαμε τους Γερμανούς και δεν πέρασαν. Ποιος δεν τα ξέρει? Δεν τα ξέρει ποιος? Η νεολαία, τα παιδιά στο σχολείο. Και παίρνουν τους ΠΑΜΕ να τους λένε ότι δεν είχε οχυρωματικά έργα ο Μεταξάς. Κύριε, και εμείς φεύγουμε εκτός σε αυτού πολλές φορές. Το 2-10-36-05-305. Βλέπετε ότι κατευθύνουν τα παιδιά σας θολά τοπία. Στέλνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ποιοι οι εκπαιδευτικοί που μαθαίνουν τα παιδιά σας. Στέλνουν έγγραφα και εσείς δεν θα έχετε να αντιμετωπίσετε τη θολοκουλτούρα. Στο 2-10-36-05-305, μη χάνετε το πακέτο. Πάρτε στοιχεία να προστατέψετε τα παιδιά. Αυτά θα την πληρώσουν. Και εσείς θα φταίτε. Στο 2-10-36-05-305 η επανελήνηση σας δίνει όλα τα στοιχεία. Από 100 ευρώ μόνο με 30. Πάρτε τώρα την ευκαιρία, μην τη χάσετε. Κύριε Πλεύρη, συγγνώμη για τη διακοπή. Μας κάνουνε, μη μου ζητάς όλοι συγγνώμη, μας κάνουνε έξω φρενών. Διότι προσέχτε, η προπαγάνδα έχει και τα όρια. Εδώ πρέπει να γελάσεις ή να εκνευριστείς. Είμαι στο στάδιο του εκνευρισμού. Με συγχωρείτε, αργότερα θα γελάσω. Προσέχτε τι λέει, τι λέει. Το όχι του Μεταξά, παραδέχονται ότι είπε το όχι. Είδατε πως το είπε, έτσι, και είδατε τι λέει ο Γκράτσι. Το όχι του Μεταξά, γράφουν εδώ, του ΠΑΜΕ οι Μπολσεβίκοι. Το όχι του Μεταξά στους αλλούς είχε να κάνει με τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Τι να τους πεις, τι να τους πεις, αυτή η μαρξιστική τσίμπλα δεν θα βγει ποτέ από τα μάτια τους. Εκτός εάν έχουν κάποιο συμφέρον, όπως πιστεύω, και τα λένε αυτά. Πιστεύω ότι θα έχουν το ελάχιστο φιλότιμο κάποιοι από αυτούς να έρθουν εδώ, να μας πει ο Μεταξάς όταν τον ξυπνήσανε και είπε το όχι, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, και να μας πούν η εργατική τάξη δεν πολέμησε, πολέμησε η αστική τάξη. Μα τι Μπολσεβίκη είναι αυτή, μα δεν ντρέπονται να πούμε, μα δεν ντρέπονται. Πάρτε αυτό το βιβλίο. Θα διαβάσετε μέσα την προδοσία της 28 Οκτωβρίου. Όλα τα προδώσανε. Μόλις μου έρθει ένας του ΠΑΜΕ, ένας Μπολσεβίκος εδώ, θα τον κατασπαράξω ιδεολογικός. Θα γελάσετε. Αποφεύγουν το διάλογο. Βέβαια το πρώτο παράδειγμα το δίνουν οι δημοκράτες μας. Ο κύριος Τσουκαλάς. Σήμερα το βλέπαμε παχύ παχύ στην τηλεόραση.
να μιλάει για το ένα, για το άλλο, μεταξύ τους όλοι. Όλοι οι δημοκράτες μεταξύ τους συζητούν. Μόλις βγεις από το σύστημα, α, δεν σε θέλουν. Ελάτε κυρία Γιαννακάκη μου, ελάτε κυρία Τσουκαλά μου, ελάτε κυρία Κανέλη μου, ελάτε εδώ, εγώ με λέτε φασίστα, έτσι ναι. Ελάτε εμένα τον παλιοφασίστα να με αντιμετωπίσετε. Δεν έρχονται. Και εχθές ήμουνα στην Πεντέλη σε ένα μεγάλο εστιατόριο και μου είπε ο ιδιοκτήτης, μα για όνομα του Θεού, αυτή η ρεπούση την οποία προκαλείτε για δεν έρχεται, τώρα τι να σας πω, να βάλω κανατάφ στο όνομά της, α, λοιπόν, ας έρθουνε, δεν έρχονται, συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί έχουμε εδώ άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίσανε και αντιταχθήκανε στο μεταξύ. Κάποιοι άλλοι αναγνωρίζανε, κύριε Πλεύρη, και αυτό το έχουν καταγράψει και στα ημερολόγια τους και γενικότερα είναι αποδεκτό. Μας θαύμασε ο κόσμος, έτσι. Προσέξτε, πρώτα απ' όλα ο Κανελόπουλος στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου λέει αφήστε τα παραμύθια του, όχι τόπο Μεταξάς τα λοιπά. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση του όχι τόπο Μεταξάς, διότι ο Γκράτσι πήγε στο Μεταξά και έφυγε με ένα όχι. Τελείωσε αυτό. Όμως, ο ηρωισμός του έθνους είναι το κάτι καταπληκτικό. Αν διαβάσετε, όπως θα δείτε μέσα στο βιβλίο μου, το διάγγελμα του Μεταξά προς το ελληνικό λαό, έφτασε η ώρα να υπερασπίσουμε την ελευθερία, την εξαρτησία και την ακριότητα της Ελλάδος και να λέει μέσα το έθνος σύσσωμο ας εγερθεί. Μπορεί να πει ένα σημείτης το έθνος σύσσωμο ας εγερθεί. Ποιος να το πει. Και τελειώνει με το νυν υπερπάντων αγών. Αρχίζει η Ιταλική επίθεση και βγαίνει το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Προσέχτε με. Επάτριε δυνάμεις αμήνονται, με συγχωρείτε, ειμέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ειμέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Και εν συνεχεία όταν μας επετέθησαν οι Γερμανοί για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι του παρόντος, δεν έχουμε χρόνο, βλέπετε μία ανακοίνωση του στρατηγίου η οποία σε κάνει να ρηγείς, λέει, απευθύνεται προς τους Έλληνες στρατιώτας, οπλίτας και αξιωματικούς του Ελληνοϊταλικού μετόπου και λέει, μετά απευθύνεται προς τους Έλληνες στρατιώτας και αξιωματικούς του Ελληνογερμανικού μετόπου. Τι είμαστε εμείς, τι γίγαντες είμαστε τότε. Αντιμετωπίζαμε μια αυτοκρατορία, την Ιταλική. Αντιμετωπίζαμε μια γερμανική αυτοκρατορία και αντιτάξαμε και στις δύο ένα όχι. Στην πρώτη ο Μεταξάς και στη δεύτερη ο Κολυζής, ο οποίος και όταν κατέρεε η Ελλάς, αυτοκτόνησε. Ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής. Μια αυτοκρατορία η γερμανική περιγράφει και μέσα στα βιβλία τους. Θα τα δείτε σε αυτό, στο ημερολόγιο του Γκέμπελς. Εδώ ήθελα να δείξω μια φωτογραφία του Κολυζή, γιατί αυτός ποτέ δεν έχει δείξει κανένας. Ναι, έτσι. Και πίσω του είναι ο Κοτζιάς, ο οποίος έβγαινε και μετά δήμαρχος. Όλοι όσοι ήσαν στελέχοι του Μεταξά, ο Μανιαδάκης, ο Δημητράτος, ο Τουρκοβασίλης, όλοι βγήκανε βουλευτές κατόπιν. Ο Κοτζιάς ήταν εκ των στενοτέρων συνεργατών του Μεταξά. Λοιπόν, τι το η Ελλάς τότε, μία μικρή χώρα, η οποία πολέμησε άφοβα τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες εποχής, την Ιταλική και την Γερμανική, όταν 350.000 Αγγλογάλοι το έβαλαν στα πόδια από την Δουρκέκη και 1.000.000 γαλλικό στρατός παρεδόθη. Θαυμάζον δε ο Χίτλερ τον ηρωισμό των Ελλήνων, επέτρεψε οι αξιωματικοί να φέρουν τα ξύφητον και απειγόρευσε ο ελληνικός στρατός να πάει εχμάλωτος στη Γερμανία να εργάζει στα εργοστάσια, όπως πήγαν οι Ιουγκοσλάβοι και άλλοι λαοί. Και αυτοκτόνησε ένας Κολυζής. Δεν τον τιμά η πολιτική ηγεσία. Δεν τον τιμά. Έχει δίκιο που δεν τον τιμά. Διότι ποιοι να τιμήσουν ποιον. Οι άκαπνοι, οι απόλεμοι, οι μειοδότε να τιμήσουν το Μεταξά και τον Κολυζή. Κύριε Πλεύρη, η προηγούμενη φωτογραφία που έδειξε ήταν από το βιβλίο που έχετε γράψει, το ημερολόγιο του Γκέμπελς, το οποίο ήθελα να δείξω μία παράγραφο και να κάνουμε ένα σχόλιο, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο και είναι αξιολογότατα τα βιβλία με τα στοιχεία, επαναλαμβάνω και μόνο, που ενδυναμώνουν το σημερινό συνέστημα, αυτό που μας έχουν καταρακώσει και πάνω απ' όλα των παιδιών μας. Στο 210-36-05-305 πάρτε τώρα όλα τα στοιχεία και ενδυναμώστε εσείς το εθνικό συνέστημα το οποίο έχουν πάρει από τα παιδιά σας. Βλέπετε το πάμε, κάνει διακηρύξεις, ψάχτε. Ορίστε, εμείς σας δίνουμε στοιχεία να ψάξετε. Πάρτε όμως και την αριστερά να δείτε. Πάρτε και το ημερολόγιο του Γκέμπελς, το οποίο
ο εχθρός αναγνώριζε την προσπάθεια και οι Έλληνες πολεμάγανε ποιον, εμάς που προσπαθούσαμε να αντιταχθούμε έναντι του πραγματικού εχθρού, των Γερμανών. Να διαβάσετε επίσης σε αυτό το βιβλίο την ανακοίνωση του Χίτλερ όταν τελείωσε ο πόλεμος. Λέει, η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε, όλοι οι στρατιώτες επολέμησε με ύψιστον ηρωισμό και αυτοθυσία. Εσθητικολόγησε μόνο όταν εξακολούθησε αντιστάσεως, δεν είναι το πλέον δυνατή και δεν είχε λόγο να το κάνει. Απευθύνομαι σε αυτούς τους πάμε. Αυτή τη στιγμή μας ακούνε χιλιάδες τηλεθεατές και αυτή η εκπομπή θα αναμεταδοθεί και σε άλλες τηλεοράσεις. Κύριοι του πάμε, έχετε το στοιχειώδες φιλότιμο. Αυτά τα οποία γράφετε στην κατάπτυστη προκήρυξή σας προς τους μαθητάς να τα υποστηρίξετε δημοσίως εδώ από τηλεοράσεως. Εγώ σας προκαλώ. Αυτόν τον άντρα, τον βλέπετε, σας στοιχίζει αυτός. Είναι ο Μεταξάς με τον αρχηγό της νεολαίας. Τότε είχαμε μία νεολαία. Θέλετε να δείτε και πώς ήταν εκείνη η νεολαία. Αυτή ήταν η νεολαία του Μεταξά. Αυτοί ήσαν εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν. Αυτοί ήσαν οι αγωνιστές. Όταν εσείς οι κουκουέδες λέγατε πετάξτε τα όπλα. Εχθρός είναι ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς κάνει φασιστικό πόλεμο, κατακτητικό πόλεμο. Μα πιστεύει κανείς από εσάς, ιδίως από τους νέους, ότι αυτά τα γράφανε στο ριζοσπάστη. Η Κεντρική Επιτροπή έπαιρνε αποφάσεις, εολομέλεια του κουκουέ, να μην πολεμήσουμε, το πιστεύετε? Πιστεύετε ποτέ ότι ο Σιάντος, ο αρχηγός του κουκουέ, υπέγραφε σύμφωνα με την Γκεσταπό? Το πιστεύετε? Όχι. Κι όμως, αυτά θα τα δείτε εδώ μέσα, με έγγραφα, με έγγραφα. Και μάλιστα είναι τόσο αυθάδης αυτοί εδώ του πάμε, ώστε λένε ότι ο Μεταξάς όταν πήρε την εξουσία τσάκισε το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ρε ψεύτες, ρε ψεύτες. Όλη η εργατική νομοθεσία, οκτάωρο, ΙΚΑ, συλλογικές συμβάσεις, Κυριακή αργία, δώρο, δεκαπενθήμερη άδεια, εργατική αλληλεγγύη που την καταργήσανε. Όλη η εργατική νομοθεσία την έκανε ο Μεταξάς. Και λέτε ότι ο Μεταξάς έκανε θηριωδίες. Όχι ρε Μπολσεβίκη. Να, εδώ έχω φωτογραφίες που δεν μπορώ να τις δείξουμε από τις θηριωδίες σας. Είσαστε άξιοι να χρησιμοποιείτε κουρσερβοκούτια. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λόγο και φοβάστε το διάλογο. Ελάτε εδώ ρε, αν έχετε θάρρος, εσείς του πάμε. Τι εκπαιδευτικοί είσαστε, τι πτυχία έχετε, τι καθηγητέ είστε, για ποια ελευθερία μιλάτε. Ελάτε να συζητήσετε με έναν αντιπαλό σας, αρχιπροδότε. Στο 2-10-36-05-305 πάρτε όλα τα στοιχεία. Πάρτε όλα τα στοιχεία για να μην σας κοροϊδεύουν. Αλλά δεν πρέπει άλλο η κοροϊδία, σε λίγο θα κατευθύνουν τα παιδιά σας και θα ξέρουν τα παιδιά τι αυτά που θέλουν να τους πλασάρουν. Πάρτε τα στοιχεία, διαβάστε τα. Δώστε άμυνα στα παιδιά σας. Είναι πολύ σημαντικό. Βάλλονται τα παιδιά. Πολυτεχνία. Όχι, δεν το είπε ο Μεταξάς, το είπε ο λαός. Εκείνο το βράδυ ήταν όλος ο λαός ίσως. 7 εκατομμύρια ήταν μέσα στην ΕΚΑΛ. Ήταν πού ήταν η βίλα στην του. Κηφισιά. Στην Κηφισιά. Λοιπόν, δεν ήταν λοιπόν, μικρό. Στο 2-10-36-05-305. Από 100 ευρώ μόνο με 30 και πάρτε τα εκπληκτικά βιβλία αυτά τα δύο του Γιάννη Γιαννάκηνα από τις εκδόσεις Πελασγός. Είναι το ένα είναι μόνο γελιογραφίες, τόσο να το δείξω. Το γλεντούσανε κύριε Πλεύρη, πάντα το είχαν μάθει και το γλεντούσανε. Αυτό το βιβλίο εδώ έχει μόνο γελιογραφίες του 1940. Αξίζει να τις δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο γέλος είναι ένα αρχαιοελληνικό εφεύρημα. Θα δείτε τι είναι πραγματικά πολύ ωραίες αυτές οι γελιογραφίες και μπράβο στον κύριο Γιαννάκηνα που τις έχει εκδώσει. Θα δείτε και μέσα, στο λαό συχνά τι σημαίνει δεξιά, γιατί πιστεύουμε στο χιούμορ, θα δείτε εδώ μέσα και γελιογραφίες. Να, βλέπετε, γελιογραφίες εναντίον των κομμουνιστών, τις οποίες γελιογραφίες βέβαια έχει κάνει ένας μετέπειτα κομμουνιστής, ο Μποστατζόγλου. Εδώ επίσης, αχ, τι φρικτές φωτογραφίες εδώ, πέσαμε στο παιδομάζωμα. Όχι, λοιπόν, όχι. Μην πέφτουν στοιχεία. Ναι, ναι, ναι,
Λοιπόν, μαζί με το πακέτο μας σήμερα στο 2-10-36-05-305 να δώσουμε λίγο χρόνο και στον κύριο Πλεύρη να βρει αυτό που ψαχνεί. Θα πάρετε από 100 ευρώ μόνο με 30 το πακέτο μας και τα δύο εκπληκτικά βιβλία αυτά που έχουμε εδώ τα ξαναδείχνουμε, τα οποία εμείς γλεντούσαμε με τον εχθρό γιατί ήμασταν παλικάρια και αυτό καλλιεργείτε εσείς στο σχολείο, αυτό πρέπει να καλλιεργείτε. Από ό,τι βλέπετε όμως δεν το καλλιεργούν. Εμείς σήμερα, το έγραψα και σε ανακοίνωση, είμαστε λέοντες οι Έλληνες με πρόβατα ηγέτες. Λοιπόν, γίνετε λέοντες και κάντε και τα παιδιά σας λέοντες. Γιατί αύριο αυτά θα κυβερνήσουν. Και η Ελλάδα έχει αξία, έχει ιδανικά, έχει θέλω. Πρέπει να δώσετε στα παιδιά σας εφόδια. Στο 2-10-36-05-305. Πάρτε το σημερινό πακέτο, πάρτε τις σημερινές αποδείξεις έναντι των γνωμών που κυκλοφορούν. Απευθύνομαι τώρα σε αυτούς οι οποίοι ανήκουν στο κέντρο και υποστήριζουν τον Μακαρίτη, τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος Γεώργιος Παπανδρέου ήταν ένας πραγματικός πατριώτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Επίστευε στη Μεγάλη Ελλάδα και έχουν κυκλοφορήσει σε εκδόσεις Μπράιρον δύο τόμοι τα πολιτικά κείμενα του Γεωργίου Παπανδρέου που το Πασόκ τα κρύβει γιατί δεν μπορούν να συμφωνούν με κάτι μέσα. Υπάρχουν λοιπόν, όταν ήταν ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Παιδείας με την οποία είχε μια αδυναμία, γιατί και το 1932 ήταν Υπουργός Παιδείας και κάνει πολλά σχολεία, εξέδωσε στις 16 Μαρτίου του 1965 ο Παπανδρέου μια εγκύκλιο, την περίφημη 10-10-1010. Σε αυτή την εγκύκλιο λέει ότι ο κομμουνισμός είναι εχθρός και του έθνους και της δημοκρατίας και τούτο πρέπει να καταστεί συνείδηση της γενιάς. Ακούστε τι γράφει. Ότι όσοι πιστεύουν στα ιδεώδητων τα υπερασπίζονται και την υπεράσπιση των ιδανικών και την έμπνευση της νέας γενιάς έχει αναθέσει η ελληνική δημοκρατία στον εκπαιδευτικό κόσμο. Και τώρα, ότι όποιος είναι αριστερός, κομμουνιστής, στην εκπαίδευση πρέπει να φύγει. Πάσα εκτροπή πρέπει να κολλάζεται αυστηρότατα. Και αν συμβεί, ακούστε επιλέξει, να υπάρξουν διδάσκαλοι, όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες ή ανεχόμενοι την κομμουνιστική προπαγάνδα, δεν έχουν θέση στην εκπαίδευση. Αυτά έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ένας δημοκράτης. Δεν τα έλεγε ο Μεταξάς. Και σήμερα όχι έχουν θέση, όχι απλώς συμπαθούν, είναι φανατικοί μαρξιστέ, φανατικοί κομμουνιστέ. Και την Τετάρτη θα σας δείξω από τα σχολικά βιβλία που διδάσκουν μέσα, ακούστε, ζήτω το Πολυτεχνείο, κάτω η Χούντα, μέσα στα σχολεία να διδάσκουν πολιτικά μέσα στα σχολεία, χωρίς να ακούγεται η άλλη γνώμη. Είναι σαν και τον κύριο Τζανετάκο που μας παρουσιάζεται με τον κύριο Νικολακόπουλο στην τηλεόραση και κάνουν αριστερή προπαγάνδα, αλλά πληρώνονται. Εμείς δεν πληρωνόμεθα, γιατί εμείς ζούμε από ιδέες. Κύριε Πλεύρη, δεν ζούμε από ιδέες. Αυτοί ζουν από ιδέες. Εμείς ζούμε για ιδέες. Με τις ιδέες ζούμε, ναι, και αλλά για τις ιδέες ζούμε. Όταν με διακόπτεις, μπερδεύω και τα λόγια μου. Λοιπόν, έχουμε μόνο 4 λεπτά και θέλω γι' αυτό δεν μπορούμε να προλάβουμε να λέμε. Εδώ έχουμε τον Παπανδρέου, τον Γιώργιο. Έχει αυτή την εγκύκλιο. Η οποία λέει ότι και απλώς συμπαθούντες να είναι στον κομμουνισμό δεν μπορεί να βρίσκονται στην εκπαίδευση. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις επιστολές του ΠΑΜΕ των εκπαιδευτικών οι οποίοι πιστεύω θα έχουν το θάρρος να έρθουν εδώ. Υπάρχουν τρία άλλα βιβλία. Το ένα είναι αυτή η ελληνική ιστορία 1535 που θα διαβάσετε σε αυτή την ταραχώδη περίοδο, τι έγινε στην Ελλάδα, τι δικτατορίες, πόσα κινήματα και όλα θα τα διαβάσετε, τα οποία δεν τα διδάσκουν στο σχολείο, δεν τους συμφέρει. Υπάρχει και ένα σπουδαίο βιβλίο, όχι δικό μου, είναι του κύριου Χρήστου Κοσιώρη, είναι η Μεγάλη Καταχνιά από το 41 στο 44, είναι 300 περίπου σελίδες, εδώ μέσα θα δείτε τι ήσαν οι Γερμανοτσολιάδες, ποια είναι τα τάγματα ασφαλείας, ποιοι έκαναν την αντίσταση, πώς, όλα. Θα τα δείτε εδώ μέσα, γιατί όχι δεν μας τα λένε στα σχολεία, μας λένε ακριβώς τα αντίθετα. Φτάνουν δε αυτοί οι ψεύτε, μα είναι εκνευριστικό να λένε ότι ο Μεταξάς δεν έκανε οχυρωματικά έργα. Ανέβηκε ο Μεταξάς τον Αύγουστο του 36 και μέσα σε 4 χρόνια έκανε τη γραμμή Μεταξά που βαστήξαμε τους Γερμανούς. Τι άλλο χειρωματικό έργο να κάνει. Και τότε εσείς
είσαστε σύμμαχοι με τον Χίτλερ. Χιτλερόδουλοι είσαστε. Και εσείς του πάμε είστε ψεύτε. Ας έρθουν αυτοί οι ψεύτε να με διαψεύσουν. Υπάρχουν και τα δικαστήρια μου κάνουν μήνυση αν θέλουν. Είναι ψεύτε. Μην αφήνετε όλες τις αποδείξεις. Το 2-10-36-05-305. Ο κύριος Πλεύρης σήμερα μιλάει. Δεν είναι γνώμες όμως. Είναι αποδείξεις γιατί τα λέει και είναι καταγεγραμμένα μέσα στα βιβλία του. Ακριβώς. Και έχει και τις αποδείξεις να τις δείτε. Και πρέπει τα παιδιά να τις βλέπουν αυτές τις αποδείξεις. Γιατί κάποιοι καθηγητές του ΠΑΜΕ θα τους πούνε αύριο ότι ο Μεταξάς ήταν τελικά ένας εθνοπροδότης. Κάπως έτσι θα τους το πλασάρουν. Το όχι του Μεταξά λέει, ήταν λέει της ελληνικής αστικής τάξης. Τι να σας κάνω, τα ανεχόμεθα αυτά, τα υφιστάμεθα αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και μπράβο σας, υπήρξατε τυχεροί. Γιατί υπήρξατε τυχεροί? Διότι πέσατε σε ένα Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν... Επίτροπος ενώρι. Επίτροπος ενώρι. Στο 2-10-36-05-305 από 100 ευρώ, μόνο με 30 πάρτε το σημερινό μας πακέτο και με 20 ευρώ επίσης παίρνετε τα δύο εκπληκτικά βιβλία που έχει βγάλει η εκδόση Πελασγός και ο Γιάννης ο Γιαννάκενας. Σας το ξεφίλησε προηγουμένως ο κύριος Πλεύρης. Κορόιδο Μουσολίνη και σελίδες δόξης και μεγαλείου είναι του κυρίου Ιωάννου Αντωνακέα. Στρατηγός. Στρατηγός, έτσι. Ο άνθρωπος προφανώς έχει ζήσει με... Μιλάμε στρατηγός, όχι ένστολος δημόσιος υπάλληλος, στρατηγός. Στο 2-10-36-05 παίρνετε το σημερινό μας πακέτο με 30 ευρώ από 100 και παίρνετε και επιπρόσθετα, εάν θέλετε, τα δύο βιβλία μόνο με 20 ευρώ, ενιαία μαζί με τα μεταφορικά 55 ευρώ και ήρθανε όλες οι σελίδες δόξας σπίτι σας για να ζήσουν τα παιδιά σας το έπος. Το έπος της 28 Οκτωβρίου. Μην αφήνετε στοιχεία. Στο 2-10-36-05-305 πάρτε τα σημερινά στοιχεία για την ενδυνάμωση των παιδιών σας. Τα παιδιά σας πρέπει να ξέρουν την αλήθεια. Δεν ξέρω, πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο να κάνουμε μία εμβολή στα σχολεία, διότι λένε πολλά ψέματα. Την Τετάρτη που μας έρχεται θα σας τα εκθέσω όλα αυτά. Λένε πολλά ψέματα. Πάντως οι κομμουνιστές δεν θα συγχωρέσουν ποτέ το Μεταξά που έκανε δικτατορία. Αυτοί που είναι εναντίον της δικτατορίας είχαν τον Στάλιν. Αυτός ήταν δημοκράτης. Δεν θα τον συγχωρέσουν διότι τους ξεφτέλησε. Ξέρεις, Τάσο, και πόσοι Έλληνες ξέρουν ότι ο Μεταξάς, δια του Μανιαδάκη, έκανε ένα δεύτερο κομμουνιστικό κόμμα. ΚΚΕ κανονικό, με δικούς επιτροπή, έβγαζε και δικό του δεύτερο ριζοσπάστη. Τα γράφετε όλα μέσα στο βιβλίο του Μεταξά, έτσι στη βιογραφία. Και έστειλε και εκπροσώπου στην Κόμιντερν ο Μανιαδάκης. Τους είχε ξεφτυλίσει τελείως. Και πρόδιδαν ο ένας τον άλλον. Όπως κάνει και με την 21η Απριλίου. Ελάτε, γιατί εγώ επί 21η Απριλίου ήμουν διευθυντή στο γραφείο του Σταματάκη Λαδά. Και είχαμε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Ελάτε να σας πω πόσα στελέχη του ΚΚΕ τους είχαμε πράκτορες. Εάν δεν το τρώγανε το Μεταξά, κύριε Πλεύρη, ο Μεταξάς πιστεύω θα είχε κάνει και εθνικιστικό κόμμα στη Ρωσία. Ναι. Εάν δεν τον τρώγανε, λέει, έτσι. Ναι. Στο 2-10-36-05-305 από 100 ευρώ μόνο με 30. Και είναι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Εμείς σήμερα δεν είπαμε γνώμη. Αποδείξεις. Αποδείξεις. Αυτό παρακαλάμε και αυτό θέλουμε από όλους. Εμείς τα δίνουμε. Πάρτε, μελετήστε και ελάτε εσείς που φοβάστε να έρθετε, ελάτε μελετώντας τα δικά μας στοιχεία. Και ελάτε να αντιταχθείτε. Στο 2-10-36-05-305 η επανάσταση όσον αφορά το λόγο και την ιδέα θα γίνει μέσα από τα σπίτια. Μην περιμένετε καθηγητές, μην περιμένετε εκπαιδευτικούς. Εσείς οι γονείς, βάλτε στα παιδιά σας την ιδέα ότι πρέπει να είναι υπερήφανα που είναι Έλληνες. Πάντως υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι Έλληνες, πραγματικοί. Βεβαίως. Και αγωνίζονται. Το ΠΑΜΕ, τώρα είναι ο ρήπος της εκπαιδεύσεως. Ο ιδεολογικός ρήπος. Πιστεύω όμως θα βρεθεί κάποιος από το ΠΑΜΕ με φιλότιμο να έρθει εδώ και να μου πει: κύριε, εσείς είσαστε υπέρ των δικτατοριών, της Χούντας, ακροδεξιός, και εγώ με της λαϊκής, δημοκρατικής, σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Να συζητήσουμε. Μακάρι να έρθουν. Επιμένουμε όμως. Θέλουμε οπωσδήποτε τον κύριο Τσουκαλά. Θέλουμε το διάλογο. Η κυρία Γιαννακάκη. Όποιος να είναι. Η κυρία Ρεπούστη. Να έρθει η κυρία Ρεπούστη μου. Ελάτε, κυρία Ρεπούστη μου. Στο 2-10-36-05-305. Από 100 ευρώ μόνο με 30 παίρνετε το σημερινό μας πακέτο. Μα μου είπε εκείνος ο Εστιάτο, να σε διακόψω κι εγώ μια φορά. Μου είπε αυτός ο Εστιάτο, να είναι καλά,
Ότι μα καλά, τι καθηγείτε πανεπιστημίου, να την καλείτε να έρθει στην τηλεόραση και να μην έρχεται, να υποστηρίξει τι απόψει τη. Εγώ δέχομαι να έρθει η κυρία Ρεπούση εδώ, να μην πω λέξη, να μην μιλήσω, να την ακούω μόνο. Και να σα πει τι πιστεύει. 2-10-36-05-305, πάρτε όλε τι αποδείξει. Έλληνε, κάντε τα παιδιά σα να νιώσουν υπερήφανα. Κάντε τα να νιώσουν αυτό που λέω. Έλληνε, δεν μα χωρίζει τίποτα. Η Ελλάδα μα ενώνει και η γνώση μα εξυψώνει. Καλό απόγευμα.